Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Τρίτη, 22 Οκτωβρίου σήμερα και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις εξελίξεις. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη με αφορμή την υπόθεση που αφορά την ανήλικη Μαρία ζητά να τελεστούν κατεπίγουσες έρευνες από τις εισαγγελίες των πρωτοδικείων προκειμένου να διακριβωθεί αν την τελευταία πενταετία έχουν συνταχθεί ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως που βασίζονται σε απλές υπεύθυνες δηλώσεις. Ακόμη, σε περίπτωση διαπίστωσης σύνταξης παράνομων πράξεων, η κυρία Κουτζαμάνη ζητά να ερευνηθεί περαιτέρω εάν έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων, αρπαγής ανηλίκων και παράνομης ίσπραξης επιδομάτων. Τέλος, απευθυνόμενοι προς τους συναδέλφους της, ζητά να διενεργήσουν επίγουσα πανελλαδική έκτακτη επιθεώρηση στα βιβλία γεννήσεως των ληξιαρχείων της τελευταίας πενταετίας. Ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, με ενημέρωσή του προς τα μέλη της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, προανήγγειλε περικοπές στις επικουρικές συντάξεις και στο ΕΦΑΠΑΞ, στο πλαίσιο όσων ήδη έχουν ψηφιστεί με νόμο από τη Βουλή. Δήλωσε ακόμη ότι δεν θα εφαρμοστεί το 2 της χιλής στο τζίρο των επιχειρήσεων και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ενταχθούν στον Οργανισμό Απασχόλησης Ελεύθερων Επαγγελματιών, σημερινή ασφαλισμένη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων. Οι αναλυτές της Goldman Sachs σε έκθεση που έδωσαν στη δημοσιότητα εκτιμούν ότι ο δημοσιονομικός στόχος του ελληνικού προϋπολογισμού δεν θα επιτευχθεί το 2014 εάν δεν υπάρξουν πρόσθετα μέτρα εξοικονόμησης. Σε έκθεση της επενδυτικής τράπεζας με τίτλο EMU Policies and Market Implications αναφέρεται ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την επόμενη δόση του δεύτερου ελληνικού προγράμματος έχουν φτάσει σε αδιέξοδο νωρίτερα αυτό το μήνα, αφού ο δημοσιονομικός στόχος το 2014 δεν πρόκειται να επιτευχθεί εάν δεν υπάρξουν πρόσθετα μέτρα. Σύμφωνα με έγγραφα που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον Υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, τα ίδια ποσά με πέρσι προβλέπεται να αποδοθούν και το 2014 για να καλυφθούν οι ανάγκες θέρμανσης των σχολικών μονάδων. Απαντώντας σε ερώτηση, ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρει ότι με την επιχορήγηση μέσω των κεντρικών αυτοτελών πόρων των Δήμων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της χωρικής τους αρμοδιότητας, δόθηκαν 66.400.000 ευρώ, εκ των οποίων 5 εκατομμύρια ευρώ αφορούσαν αποκλειστικά την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των σχολικών μονάδων της πρώτης και δεύτερης ζώνης, όπως αυτές είχαν προσδιοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Και συνεχίζουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Κομοτηνή σήμερα μετά το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 17 βαθμούς Κελσίου και άπνοια. Για αύριο Τετάρτη 23 Οκτωβρίου περιμένουμε ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου και μέτριους βορειοανατολικούς ανέμους με ένταση που θα φτάσουν τα 4 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας προβλέπεται μεταβολή του καιρού με λίγα σύννεφα, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 18 βαθμούς Κελσίου και μικρή εξασθένιση των ανέμων από βορειοανατολική κατεύθυνση και ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Και κλείνουμε με τα φαρμακεία. Για σήμερα Πέμπτη στην πόλη της Κομοτηνής διανυκτερεύει το φαρμακείο της Μαυρίδου Μαρίας στην οδό Συντάγματος Κριτών 19 με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2531026. Παρακολουθήσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Πατρίδα Web TV. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και σας ευχόμαστε να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ.